Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστούγεννα. Ο ερχομός του Θεανθρώπου στην πρόσκαιρο ζωή. Μία εκ των λαμπρών δεσποτικών εορτών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυλαία για το 12ήμερο με τις προεόρτιες ακολουθίες όπου πολλοί χριστιανοί σπέβδουν να παρακολουθήσουν και να προσευχηθούν. Η υμνογραφία των Χριστουγέννων χαρακτηρίζεται όχι μόνο πλούσια και πανηγυρική, αλλά έχει και μεγάλη ποιητική αξία. Οι καταβασίες, τα μεγαλινάρια, τα στοιχειρά ιδιόμελα, ο κανόνας και τα δεξαστικά εκφράζουν αισθήματα δέους και θάμβους, κατάνοιξης και ευλάβειας. Ταυτοχρόνως, λόγιες ποιητικές κατασκευές και λαϊκή στιχουργία θεμελιωμένες πάνω στην αρχαία ελληνική μουσική, που μετονομάστη Βυζαντινή γιατί άκμασε στα χρόνια του Βυζαντίου, συντελούν τη λαϊκή πανηγυρική ατμόσφαιρα που κληρονομήσαμε από αιώνων. Ο λαός μας, ευαίσθητος, ευσυγκίνητος, δημιουργεί άσματα παρασυρώμενος από το αυθόρμητο θρησκευτικό του βίωμα, γι' αυτό και αυθορμήτως τα συνθέτει και εγκομιάζει τη μεγάλη αυτή ημέρα της χριστιανοσύνης. Στις γειτονιές των πόλεων και των χωριών ακούγονται οι χαρούμενες φωνές των παιδιών που λένε τα κάλαντα. Η ονομασία τους οφείλεται στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, τις λεγόμενες καλένδες κατά το ρωμαϊκό ημερολόγιο. Διακρίνονταν σε εργάσιμες, δικάσιμες και αποφράδες, γι' αυτό απαγορευόταν η εργασία. Τελούνταν όμως κοινωνικές εκδηλώσεις και διάφορες άλλες εορτές. Ξεχωριστή λαμπρότητα είχαν αυτές του Ιανουαρίου, όπου ανταλλάσσονταν δώρα και ευχές μεταξύ των οικογενειών. Οι Έλληνες δεν ξεχώριζαν στο ημερολόγιο τους τις καλένδες, γι' αυτό και η φράση «Ιστας ελληνικάς καλένδας εξοφλήν» εχρησιμοποιείται κυρίως για ανεξόφλητα χρέη, αργότερα δε για την αναβολή επαόριστων διαφόρων ζητημάτων. Τα πανελλήνια κάλαντα που ακούσαμε από το εργαστήρι του Λαογραφικού Συλλόγου Ταξιδευτές Πολιτισμού που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών λέγονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα κάλαντα λοιπόν που τραγουδούν αυτές τις ημέρες οι καλαντιστές είναι εκτενή και εκτός από τον χαιρετισμό προς τους άρχοντες, την αναγγελία της μεγάλης εορτής και το αίτημα του φιλοδωρήματος, μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τη γέννηση του Κυρίου μας, ορμόμενα από την εκκλησιαστική υμνογραφία. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά το πόσο συνυφασμένη είναι η λαϊκή παράδοση με αυτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μην ξεχνάμε πως σε περιόδους πολέμων η Εκκλησία υπήρξε αποκούμπη για το λαό μας, υπήρξε κυβωτός λαϊκών ασμάτων που με τη σειρά της τα κράτησε ζωντανά, παραδίδοντάς τα στον ίδιο το λαό που τα δημιούργησε. Πολλά χειρόγραφα συλλεκτών δημοτικών τραγουδιών βρίσκονται σήμερα σε ιερά μοναστήρια της χώρας μας. Στα ποιητικά κείμενα των καλάντων συναντάμε εικόνες από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Χαρακτηριστική είναι η προφητεία του Ιερεμίου, όπου λέει «Ιδού έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα σηκώσω στο Δαβίδ βλαστό δίκαιο και θα βασιλεύσει ως βασιλιάς και θα ευημερήσει και θα κάνει κρίση και δικαιοσύνη πάνω στη γη. Και εκείνη του Ισαΐου ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ και ένα κλαδί θα καρποφορήσει από τις ρίζες του». Προφητείες που καταφαίνονται σε νησιώτικα κάλαντα για τον ερχομό του Μεσσία και Σωτήρα μας από τη ρίζα του Ιεσέ και όχι μόνο. Σας θυμίζω ότι στον Ιρμό της Τετάρτης Οδής του Καγνώνος ψάλουμε «Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός, κατά σκίου δασέως». Στα νησιά συναντάμε τους ανάλογους στίχους. «Κάτω στα Ιεροσόλυμα, στις Βιθλεέμ την πόλη, εκεί δεντρή δεν ήτανε, δεντρή ξεφανερώθη, και ανάμεσα στους κλόνους του αγγέλη και αρχαγγέλη. Και ο Μιχαήλ Αρχάγγελος ξεφτερουγά και λέει: Χριστέ, για δώσ' μου τα κλειδιά και τα χρυσά κλειδάκια, να ανοίξω τον παράδεισο, να μπω σε περιβόλι, να κόψω μήλο δροσερό, να πιω νερό δροσάτο, να πέσω να αποκοιμηθώ σε νερατζιά από κάτω». Στα κοινά κάλαντα, αναφορά γίνεται και στην προφητεία του Ιερεμίου για τη σφαγή των Ιππίων. Μας πληροφορεί λεπτομερώς το κείμενο. «Μη βλέποντας ο βασιλεύς τους μάγους να γυρίζουν, στη Βιθλεέμ επρόσταξε παιδί να μην αφήσουν. Χιλιάδες 14 σφάζουν σε μία ημέρα, θρηνό κλαθμό και οδυρμό είχε κάθε μητέρα, και επληρώθη το ρηθέν προφήτου Ισαΐου ως και των άλλων προφητών και του Ιερεμίου». Ποιο ρηθέν δηλαδή? «Φωνή εν Αραμάη κούστη, κλαθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελεν παρακληθήνε ότι ούκ εσύ». Ο υπολογισμός εξάλλου των σφαγιαστέντων Ιππίων σε μερικές δεκάδες
εξηγεί την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στους ιστορικούς της εποχής, δικαιολογεί όμως τον κλαθμό και τον οδυρμό της μικρής κοινωνίας της περιοχής. Κύριο χαρακτηριστικό των καλάντων κοτιόρων πόντου που ακολουθούν είναι η συνοπτική αναφορά τους στην επίγεια ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ξεκινούν με τη γέννησή του και φτάνουν ως την Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάστασή του. «Χριστός γενέθεν χαράσον κόσμον, χα καλήν ωρά, καλής ημέρα, χα καλοπαιδίν οψές γενέθεν. Χριστός γεννήθηκε χαρά σε όλο τον κόσμο, καλή σου ώρα, καλή σου μέρα, καλό παιδί γεννήθηκε χθες. Οψέ γενέθεν ουρανοστάθεν, χθες γεννήθηκε και ουρανοστάθηκε. Τον εγένεσεν η Παναία, τον ενέστησεν η Παρθένος. Τον γέννησε η Παναγία, τον ανέστησε η Αγία Παρθένα. Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν και κατήβεν σο σαυροδρόμιν, σαυροδρόμιν και μυροδρόμιν. Καβάλισε χρυσό πουλάρι και κατέβηκε στο σταυροδρόμι και μυροδρόμι. Έπαξαν ατών οι χίλιοι Εβραίοι και μύριοι Εβραίοι. Τον άρπαξαν οι χίλιοι Εβραίοι και μύριοι Εβραίοι. Ασακρέντικα και συγκαρδίαν, γέμα ανέσταξεν χολήν και φάνθεν. Ούμπαν έσταξεν εμυροστάθεν, μύρος έτων και μυροδία. Απ' τα άκρα και απ' την καρδιά έσταξε αίμα, θυμός όμως δε φάνηκε. Όπου έσταξε το αίμα ήταν μύρο και ευωδία. Εμυρίσε να το κόσμος όλεν, για μυρίσα το κι εσύ αφέντα καλέ μου αφέντα. Το μύρισε ο κόσμος όλος, μύρισε το κι εσύ αφέντη καλέ μου αφέντη. Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρια και θυμίζνε στον νοικοκύριν, νοικοκύριν και βασιλέα. Ήρθαν τα παλικάρια του Χριστού και ψάλουν στα κάλαντα στον νοικοκύρι και βασιλιά. Δε βασοταρές και λασιμπόρταν, δώσ' μας ούβας και λευτοκάρια και ανανείς μας χαρά συμπόρτας. Πήγαινε στο ράφι και έλα στην πόρτα, δώσ' μας χουρμάδες και φουντούκια και αν μας ανοίξεις, χαρά στο σπίτι σου. Τα έλεγαν την παραμονή μετά τη δύση του ηλίου από σπίτι σε σπίτι, μικρή και μεγάλη, υπό τη συνοδεία της ποντιακής λύρας και του νταουλιού. Δεν παραλείπονταν βεβαίως τα υπόλοιπα όργανα όπως αγγεία και άλλα, εάν και εφόσον υπήρχε μουσικό στο χωριό και έπαιζε. Τότε ακολουθούσε και εκείνος. Στα χέρια τους οι καλαντάδες κρατούσαν ένα καραβάκι φτιαγμένο από χαρτί και ξύλο φωτιζόμενο από κεριά. Το έθιμο αυτό είναι απόϊχος της εορτής της αρχαίας Αθήνας των Ανθεστηρίων, όπου το καράβι αυτό έφερε τον θεό του κρασιού Διόνυσο και το μετακινούσαν με τροχούς που είχαν τοποθετήσει στη βάση του. Οι νοικοκυρέοι τώρα, ανάλογα με την περιοχή, έδιναν στους καλαντάριδες φρούτα, ξηρούς καρπούς, καρύδια, φουντούκια, σταφίδες κλπ. Αλλά ακόμη έδιναν και αυγά, βούτυρο, καβουρμά και μπλιγούρι. Όταν έβλεπαν πως ο νοικοκύρης δεν άνοιγε, ξεκινούσαν τα πενέματα, άλλοτε για να ανοίξει και άλλοτε μήπως καταφέρουν και τους δώσει περισσότερα χρήματα. «Λύσε τα φέντη, μλύσε το ταργυρομάντιλό σου, αν έχεις πέντε δόσμαστα, τα δέκα μη λυπάσαι. Αν έχεις και χρυσά φλουριά, κέρνα τα παλικάρια, κέρνα τα φέρντιμ, κέρνα τα λασποκυλισμένα, να πάνε στο κρασοπουλιό να πιούν καλό για σένα, θα μας πούν παρακάτω πενέματα από το θραψίμι καρδίτσας». Υπήρχαν βεβαίως και οι περιπτώσεις όπου δεν άνοιγαν και οι καλαντάριδες απαντούσαν υποτιμητικά, με ανάλογα δύστιχα ως ξετραγούδισμα. Όπως και να έχει, το έθιμο είναι το άνοιγμα της πόρτας στα παιδιά, όχι μόνο για το φιλοδόρημα, αλλά κυρίως για την αναγγελία της μεγάλης εορτής στο σπίτι του νοικοκύρη και βασιλιά. Τα κάλαντα κοτιόρων πόντου θα ακούσουμε από τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ενώ παίζουν Γιώργος Παπαδόπουλος ποντιακή λύρα, Χάρης Παπαδόπουλος γαβάλ και Παύλος Σταματίδης νταούλη. Σταυροδρόμιν
συνευρέει, συνευρέει και μην ευρέει. Άσα κρέντικα κι ασύ καρδία γεμάνε στα ξεχωλή και φάθεν, κούμπανε στα ξενέ μυροστάθεν, μυρωσέ τον και μυρωδία. Εμυρίστε να το κόσμο όλεν, κι αμυρίσα το και εσύ αφέδαν, σύ αφέδα καλέ μαθέδαν. Νικοκύριν, νικοκύριν και βασιλέα. Δε βασόταρες γελάσι πόρτας, δώσ' μας σούβας και λευτοκάριαν, κι αν ανείς μας χαράσι πόρτας, χαράσι. Έως τα μέσα του 4ου αιώνος, η 25η Δεκεμβρίου ήταν η αρχή του έτους. Γι' αυτό και στα κάλαντα της Πελοποννήσου ακούμε Χριστούγεννα Πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου. Στα Βυζαντινά χρόνια, οι πατέρες της Εκκλησίας τα απαγόρευαν διότι ήταν κατάλοιπο των εθήμων των Ρωμαϊκών καλενδών που είχε καταδικάσει η 6η Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης που συγκλήθηκε το 680 μετά Χριστόν. Οι συμμετέχοντες στα έθιμα αυτά λέγονταν μιναγύρτες. Σύμφωνα με απόσπασμα του Βυζαντινού Λογίου συγγραφέως και ποιητού Ιωάννη Τζέτζη, «Οπόσοι περιτρέχουσι χώρας και προσετούσι και όσοι καταρχήμινον του Ιανουαρίου και του Χριστού γεννήσι και φώτον τη ημέρα, οπόσοι περιτρέχουσι τας θύρας προσετούντες, μετά οδόν ή εποδόν ή λόγων εγκομείων, ούτι αν πάντες λέγιντο, κυρίως μιναγύρτε». Τα Χριστούγεννα λοιπόν, που ήταν το ξεκίνημα του νέου έτους και πρώτη γιορτή του χρόνου, επισημαίνεται στα κάλαντα της Πελοποννήσου. Χριστούγεννα Πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου, γιαυγάτε δέστε μάθετε που ο Χριστός γεννιέται. Γεννιέται και αναθρέφεται με μέλι και με γάλα. Το μέλι τρώνε οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες και το μελισσοχόρταρο το λούζονται οι κυράδες. Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά γαϊτανοφρίδα, κυρά μοταν στολίζεσαι να πα στην εκκλησιά σου, βάνει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλι, και τον καθάριο αυγερινό τον βάνει δαχτυλίδι. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μην ραΐσει και ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει. Δώστε μας και τον κόκορα, δώστε μας και την κότα, δώστε μας και 5-6 αυγά να πάμε σε άλλη πόρτα. Τα κάλαντα της Πελοποννήσου ακούμε από την πολιτή Μητώλη, ενώ παίζουν κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Δημήτρη Ζαχαρίου, λαούτο Κωστής Καλαϊτζάκης, σαντούρι Κρινιό Τζαβέλα και τύμπανο Νεκτάριος Πάλμος. Τους ίδιους οργανοπαίκτες ακούσαμε και στα κάλαντα τα κοινά που τραγούδησε στην αρχή της εκπομπής το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Ταξιδευτές Πολιτισμού». Με μέλι και με γάλα, το μέλι τρώνε οι άρχοντες.
κάλαντα της Κρήτης πλέκουν το εγκόμιο της οικοδέσποινας με σύνθετες πολυσύλλαβες λέξεις που φανερώνουν το ήθος, τη συμπεριφορά, τις καλές πράξεις και την ομορφιά της. Κερά ψηλή, κερά λιγνή, κερά καμαροφρίδα ακούμε στα κάλαντα της Κρήτης, που θα μας πει ο Κωστής Καλαϊτζάκης. Ο ίδιος παίζει και λαούτο, ενώ τον συνοδεύουν στην κρητική λύρα ο Όθωνας Μπικάκης και στο κρητικό λαούτο είναι ο Ανδρέας Φασάκης. Καλησπέρα ανάρχοντες, πάλι με ορισμό σας Χριστού τη Θεία γέννηση. Κάπως τ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερο. Εν Βηθλέμ την πόλη η ουρανία γάλλονται, χαίρε τη φύση όλη. Σπηλαίω ότι χτεθέ εν φατνή των αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Της Περσίας έρχονται τρεις μαγοί με τα δώρα αστρολαπρό τους οδηγεί, χωρίς να λείψει ώρα φτάσατε εσύ Ιερουσαλήμ. Με ποθό ερωτούσι που εγεννήθη ο Χριστός να πάει να τον ευρούσι. Καμάρο τραχυλί και φεκάρο μαγούλα αφού τον έχει στον ήλιο, όμως χωκανακάρι λούζει στον και χτενίζει στον, και στο σχολείο το παιδίς κι ο δασκαλός τον έδιρε ένα χρυσό βεργάλι και η κερά βασκάλισσα με το μαργαριτάρι. Είπαμε θα για την κερά, ας πούμε για τη βάγια, άψε βαγίτσα το κερί, άψε και το λιχνάρι και κάτσε και του γιούντισε. Κοίτα θα μας εμβγάλεις φέρε πανιέρι καστανά, πανιέρι λεπτοκάρια και φέρε και γλυκό κρασί, να πιούν τα παλικάρια. Αν είναι με το θέλημα άσπρη μου περιστέρα, άνοιξετε το μάταλο να πούμε καλησπέρα και παππού καλά τίσαμε. Καλά πλέρωσετε μας, καλάν τα πάντα λέτρι μας και τα πόδεματα των. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, για βγάτε, δείτε, μάθετε, τώρα Χριστός γεννιέται. Γεννιέται και αναθρέφεται στο μέλι και στο γάλα, το μέλι τρώνει οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες και το μελισσοχόρταρο το λούζονται οι κυράδες. Είναι κάλαντα των Χριστουγέννων από το θραψίμι Καρδίτσας που θα ακούσουμε από το λαογραφικό σύλλογο Το Πανηγύρι που εδρεύει στην Παλατιανή της Πετρούπολης. Από μικρούς και μεγάλους. Η έρευνα και η καταγραφή οφείλεται στον πρόεδρο του συλλόγου, τον Γιάννη Κατσί. Χριστούγεννα,
Συνεχίζουμε με πενέματα από την ίδια περιοχή, από το Θραψίμι Καρδίτσας, για τα ανύπαντρα κορίτσια. Εδώ σε τούτες τις αυλές τις μαρμαροστρωμένες, εδώ έχουν κόρια παντριά, θέλουν να την παντρέψουν. Τη στάζουνε το βασιλιά, τη στάζουνε το ρίγα. Δεν θέλει αυτή το βασιλιά, δεν θέλει αυτή το ρίγα. Μον θέλει Τσοπανόπουλο να παίζει τη φλογέρα. Στα πενέματα όπως και στα κάλαντα, ακούμε τους μουσικούς Κώστα Κίκυλη στο βιολί, Χριστίνα Κουκί στο σαντούρι, Πέτρο Ανδρουτσόπουλο στο λαούτο και Γιάννη Κατσί στο ντέφι. Από το Θραψίμι Καρδίτσας θα ακούσουμε και πενέματα για τους ανύπαντρους νέους. Παλικαρίτσι μέμορφο με το στριφτό μουστάκι, εσένα πρέπουν τ' άρματα, σου πρέπουν τα τσαπράζια. Σου πρέπει κι άλογο καλό να περπατάς καβάλα. Καβαλικεύεις χαίρεσαι, πεζεύεις καμαρώνεις. Παντρέψου γιώκαμ γλίγορα, πολλά παιδιά να κάμεις. Και από τα πενέματα για τους ανύπαντρους νέους, πενέματα στους γέροντες, από το ίδιο χωριό, από το Θραψίμι Καρδίτσας. Γέροντα, πρωτογέροντα, πρώτος μες στο χωριό μας, πάρε την πατερίτσα σου και έβγα στο μεσοχώρι. Να ορμηνέψεις ορφανά, να ορμηνέψεις χείρες, να ορμηνέψεις και τα μικρά παιδιά να πουν καλό για σένα. Γέροντα, πρωτογέροντα, πρώτος μες στο χωριό μας. Γέροντα, πάρε την πατέριτσα σου και έβγα στο μεσοχώρι. Να ορμηνέψεις ορφανά, να ορμηνέψεις χείρες. Να ορμηνέψεις ορφανά, να ορμηνέψεις χείρες. Να ορμηνέψεις και παιδιά να πουν καλό για σένα. Να ορμηνέψεις και παιδιά να πουν καλό για σένα. Πενέματα τώρα στους νοικοκυραίους για να δώσουν στους μικρούς κρεατικά. Κομμάτι από λουκάνικο, κομμάτι από μπουμπάρι, κομμάτι και από νεφραμιά να γίνει σουφλιμάδα. Κομμάτι από λουκάνικο, κομμάτι από μπουμπάρι. Κομμάτι από λουκάνικο, κομμάτι από μπουμπάρι. Κομμάτι και από νεφραμιά να γίνει σουφλιμάδα. Κομμάτι και από νεφραμιά να γίνει σου.
φλιμάδα. Πενέματα για τον οικοκύρη. Λύσε τα φέντε μιλήσε το ταργυρομάντιλό σου. Αν έχεις 5 δόσμαστα, τα 10 μη λυπάσαι. Αν έχεις και χρυσά φλουριά, κέρνα τα παλικάρια. Κέρνα τα φέντε κέρνα τα ταλασποκυλισμένα. Να πάνε στο κρασοπουλιό, να πούν καλό για σένα. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για τα κάλαντα και τα έθιμα της περιοχής με τον πρόεδρο του Συλλόγου το Πανηγύρι που εδρεύει στην Παλατιανή της Πετρούπολης, τον κύριο Γιάννη Κατσί. Τον έχουμε μαζί μας σήμερα και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Σκοπή του τόπου μας». Πέτρο, χαίρομαι που ανταμώνομαι να μεταφέρουμε το πνεύμα των γιορτών μέσω των καλάντων και θα σε μεταφέρω στο χωριό μου, έτσι. Τα κάλαντα από το Θραψίμι Καρδίτσας. Είναι το χωριό, βρίσκεται ορεινό χωριό, 700 μέτρα υψόμετρο. Είναι στην οροσειρά της Πίλδο, στα Άγραφα συγκεκριμένα, στην περιοχή των Αγράφων. Και να αναφέρω ότι τα κάλαντα των Χριστουγέννων τα λέγανε παιδιά, ας πούμε, του Δημοτικού, από 6 μέχρι 12 χρονών. Μόνο αγόρια, ποτέ κορίτσια. Ξεκινούσαν δηλαδή τα παιδιά 2-3 η ώρα τη νύχτα, όποια προλάβαινα και ξυπνούσαν νωρίς, γιατί δεν υπήρχαν και ρολόγια τότε για να ξυπνήσουν. Με τον κόκορα ξυπνούσαν όταν θαλαλούσε ο κόκορας, ο κόκοτας που λέμε στο χωριό. Τότε ξυπνούσαν τα παιδιά και όποια προλάβαινα πηγαίναν γρήγορα να χτυπήσουν την καμπάνα του χωριού τη νύχτα. Και έτσι ξυπνούσαν και οι υπόλοιποι, δηλαδή, και τους ξυπνούσαν οι γονείς τους όταν άκουγαν την καμπάνα, γιατί δεν ακουγόταν και σε όλο το χωριό έτσι πως είναι διαμορφωμένο. Και μαζεύονταν όλα τα παιδιά 2-3 ώρα τη νύχτα στο κέντρο του χωριού, στο μισοχώρι που λέμε, μεσοχώρι. Εκεί είναι η εκκλησία, είναι το σχολείο του χωριού, η πλατεία. Είναι ακριβώς μόλις φτάνει κάποιος στο χωριό μας, είναι συγκεντρωμένο όλο εκεί. Στο χωριό υπήρχαν δύο συνοικίες, μαχαλάδες όπως λέμε, ο πέρα μαχαλάς και ο κάτω μαχαλάς. Γινόμασταν δύο ομάδες. Αυτοί που έμεναν στον Πέρα Μαχαλά έπρεπε να τραγουδήσουν μόνο στον Πέρα Μαχαλά, και αυτοί που είμαστε, ή εγώ από τον Κάτ Μαχαλά, έπρεπε να τραγουδήσουν στον Κάτ Μαχαλά, όπως λέμε στο χωριό. Όπως μιλάμε, σας μιλάω τώρα πως ακριβώς μιλάμε και στο χωριό. Λοιπόν, όλη τη νύχτα γύρω για να ξημερώσουμε, γιατί ορεινό, όπως είπα, χωριό 700 μέτρα υψόμετρο, φάτσα στο βοριά, ακουμπάνε όλοι οι αέριδες εκεί στο χωριό και κάνει πάρα πολύ κρύο. Είχε χιόνια πολλές φορές, μισό μέτρο, ένα μέτρο χιόνι. Έπρεπε εμείς να ξημερώσουμε μέσα στο χιόνι εκεί. Έξω, τίποτα, ούτε σκεπές, ούτε τίποτα. Ανάβαμε φωτιές βέβαια σε κάποιο χώρο εκεί πέρα, ανάβαμε και φωτιές για να ξεπαγιάσουμε. Και τελικά όταν περιμέναμε να ξημερώσει, αρχίζαμε με τα κάλαντα, τα οποία τα λέγαμε όλοι μαζί και οι δύο. Παρέες δηλαδή από τους δύο συνοικισμούς. Λέγαμε τα κάλαντα μπροστά στην εκκλησία όλοι μαζί και από εκεί χωρίζαμε και πηγαίναμε ο καθένας στο μαγαλά του. Ξεκινούσαμε από σπίτι-σπίτι, τα λέγαμε σε όλα τα σπίτια. Να πω ότι στην κάθε ομάδα αυτή ήταν και ο λεγόμενος ταμείας της ομάδας, ένας θα ήταν, που του λέγαμε σακλιάρι. Από τη σακούλα δηλαδή που βάζαν τα χρήματα παλιά. Έτσι. Λέγαμε ο σακλιάρης, αυτός θα είναι κάποιος
που είναι δίκαιος στη Μερασιά κυρίως, γιατί υπήρχαν και παρασπονδίες, Πέτρο. Λοιπόν, λέγαμε τα κάλατα, πολλές φορές λέγαμε και πενέματα, εκτός από τα κυρίως κάλατα, δηλαδή των Χριστουγέννων, λέγαμε και πενέματα. Από ό,τι έχω δει, Γιάννη, στην γκάμα σας, στο ρεπερτόριό σας, ας το πούμε, στις ενότητες υπάρχουν πάρα πολλά πενέματα, και αυτά είναι, ας πούμε, έτσι, αυτοσχέδια και τη στιγμή που μπορεί να γίνονταν από παλιά χρόνια, από παλαιούς, έτσι, και μείνανε με την προφορική παράδοση. Ναι, σίγουρα αυτά προέρχονται πολύ μακριά, έτσι, και μείνανε, δεν τα δημιουργούσαν και τη στιγμή, υπήρχαν αυτό. Αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι ότι μαζευτήκαμε να φτιάξουμε όπως το τραγούδι για την περίπτωση αυτή. Αυτοσχέδια της στιγμής. Αυτό εννοώ. Και μείνανε. Δεν υπάρχουν αυτοσχέδια της στιγμής. Υπήρχαν από την παράδοσή μας, έτσι. Και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Και ανάλογα το σπίτι, δηλαδή, αν είχε κάποιο ξενιτεμένο, δεν πρέπει να του πούν τα πενέματα της ξενιτιάς. Αν είχε κάποιο γιο ανήπαντρο, έπρεπε να το πούν για το γιο. Πολλές φορές μας τα ζητούσαν οι ίδιοι οι νοικοκυριοί. Θα μας πείτε, παιδιά, γιατί δεν ξέραμε κι εμείς, μικροί ήμασταν τώρα, ποιος έχει ξενιτεμένο, ποιος δεν έχει, δεν το γνωρίζαμε κι άλλο στο χωριό, όλο έτσι. Ξέρω εγώ, ποιος έκανε μωρό παιδί, μπορεί να μην το γνωρίζαμε κιόλας καμιά φορά. Έτσι. Έπρεπε να πούμε για το μικρό παιδί. Έτσι. Ή αν είχε το γέροντα στο χωριό, μας λέγανε, πες για το γέροντα, ξέρω εγώ. Και αυτό είχε φιλοδόρημα μεγαλύτερο, δηλαδή, όταν λέγανε πενέματα σε κάποιο σπίτι. Βέβαια, πολλοί δεν θέλανε να τους πούμε πενέματα, γιατί δεν υπήρχαν και τα ανάλογα φιλοδόρημα, δεν είχαν οι άνθρωποι. Έτσι. Εκτός από αυτό, Πέτρο, υπάρχει και το ξετραγούδισμα. Αυτό που το ξετραγούδισμα είναι τραγούδια προσβλητικά, δηλαδή με βρώμικα λόγια που λέγανε για κάποιον νοικοκύρη που δεν θα, μας άνοιγε την πόρτα να πούμε τα κάλατα. Και εκεί υπήρχε το ξετραγούδισμα, και γι' αυτό πολύ συνέβαινε, πραγματικά συνέβαινε. Έχει συμβεί και σε μένα που ήμουν μικρό εκεί που τραγουδούσα, να πάμε σε κάποιο σπίτι, και μάλιστα αυτό που είχε και τα περισσότερα χρήματα στο χωριό, συνήθω αυτή δεν δίνανε, Πέτρο. Δεν είναι καλό, ξέρεις, για τα παιδιά το να μην ανοίξει ο νοικοκύρης την πόρτα. Μάλιστα, θυμάμαι. Τους αφήνει τραύμα. Τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ τα λέγαμε απ' έξω, ξέρω εγώ, χτυπάγαμε πόρτες να μας ανοίξουν, σαν να μην υπήρχε κανείς εκεί. Όταν όμως μας είπαν οι γείτονες εκεί ότι είναι μέσα, μας το προδώσανε, αρχίσαμε εμείς και το ξετραγούδισμα μετά. Αλλά ξέραμε, πέραμε θέσεις μακριά, γιατί υπήρχε μεγάλη. Έτσι, πολύ κακό για τον οικοκύρη, να το πούμε, ξετραγούδισμα. Αυτό ήταν αιτία για τσακωμός και σύραξη μέχρι και για τους μεγάλους, τους γονείς μας, δηλαδή, να γίνει θέμα. Οπότε ο νοικοκύρης εκεί, όταν κατάλαβε ότι λέμε ξετραγούδισμα, βγήκε έξω και μας κυνηγούσε με τις πέτρες να μας χτυπήσει. Προλάβαμε, φύγαμε, βέβαια, δεν μας χτύπησε, ευτυχώς. Ως προς τη μελωδική τους γραμμή, ήθελα να σε ρωτήσω, ήταν εύκολα στην αποστήθηση από τα παιδιά? Επειδή ξέρεις ότι τα κάλαντα κατά ανά περιοχές είναι κάπως μονότονα. Ναι, έτσι είναι, Πέτρο, όπως είπες. Είναι εύκολο τραγούδισμα τα κάλαντα, γιατί μικρά παιδάκια θα τα λέγανε, έπρεπε να είναι εύκολα στο τραγούδισμα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να τα αρθρώσουν λέξεις τα παιδιά. Οπότε και να τα αποστηθήσουν εύκολα, έπρεπε να είναι εύκολα στο τραγούδι τουλάχιστον. Και στα λόγια, βέβαια, αλλά στα λόγια είναι και ωραία και περιγράφουν τι πραγματικά γινόταν. Όπως λέμε, ένα μικρούτσικο Σπυρί Μαργαριτάρη, Σαββάτο μέρα γεννήθηκε την Κυριακή να θρεύει, τη Δευτέρα το πρωί βγήκε να συριανίσει. Για βγάτε συνομήλικα, να ρίξουμε λιθάρι. Βλέπεις τότε ότι οι αγώνες μεταξύ τους που γίνονταν, τα παιδιά που παίζανε με τις πέτρες, λιθάρια ρίχνανε. Έτσι. Να ρίξουμε λιθάρι, να πάει η φούτα 4 και το γαϊτάνι 5. Και αυτό το παραγάιτανο να πάει 15. Ήταν μονάδα μέτρησης. Με αυτά μετρούσαν τις αποστάσεις που ρίχναν το λιθάρι. Μαρτυρά, δηλαδή, πώς ακριβώς ζούσε η κοινωνία και τι ακριβώς γίνονταν. Και μια σκετόφερε η κουβέντα, εφόσον χωριζόσαστε σε δύο ομάδες, όπως είπες, μετά κοιτούσατε ποιος έβγαλε τα περισσότερα, είτε χρήματα είτε μπουναμάδες, άλλους που δίνουν, ξέρεις, με καρύδια, ξέρω εγώ, με μήλα, με πορτοκάλια που δίνουν? Ναι, καλά, εμείς δεν έχει τέτοια πορτοκάλια, τουλάχιστον δεν έχει. Ναι, για άλλες, εντάξει, άλλες περιοχές, ναι. Κοίταξε, περισσότερο χρήματα μας δίνει, τίποτα μας κερνούσαν, κανένα γλυκό αν υπήρχε στο σπίτι, και όπως είπες, τίποτα κρέατα, αλλά κρέατα όχι σε εμάς μικρούς, γιατί θα πούμε τώρα, Πέτρο, ότι τα κάλαντα
μόνο τα Χριστούγεννα τα λέγαν μόνο μικρά παιδιά, όπως είπαμε, από 6 μέχρι 12 χρονών περίπου. Παιδιά δημοτικού, τέλος πάντων. Έτσι. Και μικρότερα μπορούσαν να έρθουν, αλλά εντάξει, επειδή ήταν και μακριά, δεν έρχονταν. Συνήθως έτσι είχε επικρατήσει. Τα Ιβασιλιού, της πρωτοχρονιάς, τα κάλαντα και των φώτων που λέγονταν το πρωί από τα μικρά παιδιά, το βράδυ λέγονταν από τους μεγάλους, τραγουδούσαν οι μεγάλοι. Δηλαδή από 12 χρονών και πάνω και μέχρι 30 χρονών, ανήπαντροι κυρίως. Όχι παντρεμένοι δεν πήγαιναν. Παντρεύονταν κάποιος και ήταν νεότερος από 30, δεν θα πήγαινε. Και μάλιστα εκεί, Πέτρο, υπήρχε και το άλλο. Δηλαδή ζώνονταν στη μέση τους ένα σκηνή και κρεμούσαν τα Κύπρια, τους Κύπρους από τα ζώα, τα κουδούνια και τα τσοκάνια που λέμε εμείς. Έτσι, τα ζώνα στη μέση τους και δημιούργησαν ένα δαιμονιώδη θόρυβο δηλαδή. Εγώ όταν ήμουν μικρός, Πέτρο, φοβόμουν να μόλις άκουγα τα Κύπρια και τα κουδούνια τη νύχτα, ξέρω εγώ, να βροντάνε, φοβόμουν πάρα πολύ. Δεν έβγαινα ούτε να τους δω ούτε να τους ακούσω, ήθελα. Τρόμαζα δηλαδή. Και μάλιστα στην παρέα αυτή που υπήρχε, ήταν ένας άντρας, ήταν ντυμένος νύφη. Δύσκολο βέβαια για την εποχή, αλλά πάντα ντύνονταν ένας νύφη. Και υπήρχε ο γαμπρός δίπλα και η νύφη μαζί που πήγαιναν αγκαζέ πιασμένοι. Και βέβαια πίσω υπήρχαν και άλλοι, η παρέα αυτή. Τώρα στα σπίτια που πήγαιναν, όλη η περιέργεια όλων των οικοκυρέων και εκεί του σπιτιού ήταν να δουν ποιος άντρας είναι ντυμένος νύφη. Γιατί σου λέω, ήταν δύσκολο, δεν βρίσκανε πολλές φορές, με δυσκολία δηλαδή, πιέζαν κάποιον να ντυθεί νύφη. Και θέλαν όλοι να δούνε, να γελάσουν, να περιπέξουν δηλαδή αυτή την κατάσταση. Και πηγαίναν να ξεσκεπάσουν, γιατί είχε ένα πέπλο ο άντρας αυτός, και να μην γνωρίζεται εδώ, να μην φαίνεται ποια είναι η νύφη. Με άσπρα και λοιπά, έτσι, με νυφικό κανονικά ντυμένος ο άντρας. Αλλά την ώρα που πήγαινε να ξεσκεπάσει το πέπλο, γιατί δεν υπήρχαν και φώτα τότε. Ναι. Λοιπόν, με κανένα καντήλι, ξέρω εγώ αν υπήρχε και τέτοιο. Τέλος πάντων. Και πήγαινε να ξεσκεπάσει να δει ποιος είναι άντρας. Την ώρα εκείνη είχαν κάλτσες. Οι υπόλοιποι παρέα είχαν κάλτσες γεμάτες στάχτη μέσα. Μεγάλες κάλτσες, τις οποίες τις ρίχναν πάνω στο κεφάλι και γέμιζε στάχτη ο άλλος. Ή στα χέρια τους είχαν καρβούνες από τα καζάνια, από τα τηγάνια, από τις κατσαρόλες. Τα είχαν μαυρί στα χέρια τους, οπότε τον πιάναν στο πρόσωπο και τον κάνανε μαύρο με τις καρβούνες. Σε σχέση με τα έθιμα των γύρω χωριών, μοιάζουν ή είναι εντελώς διαφορετικά? Περίπου. Μελωδική φόρμα λες τώρα? Όχι, τα έθιμα. Τα έθιμα, τα έθιμα, ναι. Περίπου μοιάζουν. Τα κάλαντα διαφέρουν? Διαφέρουν, ναι. Οι μελωδικές τις φόρμες, τα λόγια και τα λόγια διαφέρουν. Δεν είναι ίδιες μελωδίες από το ένα χωριό στο άλλο. Υπάρχουν αλλαγές στις μελωδίες. Δεν είναι, σε κανένα χωριό πιστεύω δεν είναι ίδια. Με βάση αυτά που έχω ακούσει εγώ μέχρι τώρα. Έτσι. Αυτό είναι βέβαια και το σημαντικό, γιατί από ό,τι ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, η παράδοσή μας βέβαια είναι γενική ή αλλιώς ενιαία, αλλά έχει πολλές παραλλαγές, άλλοτε μουσικές και άλλοτε ποιητικές. Όπως και ζακώνει κάθε μαχαλάς και τάξη, λέμε, Πέτρο, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει σε κανένα χωριό ίδια κάλαντα. Όχι. Οι μελωδικές φόρμες, τα λόγια μπορούν να υπάρχουν κοινά ή με μικρές παραλλαγές. Αλλά οι μελωδικές τους φόρμες είναι σε όλα τα χωριά διαφορετικές. Πόσο μάλλον βέβαια έτσι, εντάξει, και στα τραγούδια εννοείται, ότι και από ό,τι έχω δει και στους χορούς. Διαφορετικά πιάνετε το ένα χωριό διαφορετικά. Εντελώς, και στους χορούς και στα τραγούδια που έχω κάνει μια έρευνα εγώ στη Θεσσαλία γενικότερα. Έχω γράψει γύρω στα 85 χωριά. Εδώ και 30 χρόνια συλλέγω δημοτικά τραγούδια, χορούς, ήθη και έθιμα γενικότερα. Εδώ και 30 χρόνια περίπου που συλλέγω. Δεν βρήκα σε κανένα χωριό να είναι ίδια μελωδία, όσο πάμε λίγο πιο πίσω, έτσι. Μελωδίες να είναι ίδιες και με το διπλανό χωριό. Είναι όλες διαφορετικές μελωδίες. Και ρυθμοί διαφορετικοί και χοροί διαφορετικοί. Μάλιστα, σου πω όταν ένα τραγούδι σε 5 γειτονικά χωριά που έχω καταγράψει. Παπαδούλα, βγήκα ψηλά, Παπαδούλα μου λέει. Και στα 5 χωριά είναι διαφορετικές μελωδίες και διαφορετικοί χοροί. Και διαφορετικοί ρυθμοί. Και στα 5 χωριά. Το καλό είναι πάντως ότι τα μεταδίδουν οι παλιότεροι στους νέους και μένουν αυτά τα πράγματα. Αυτά συνέβαινε, Πέτρο, τώρα δεν συμβαίνει αυτό, γιατί δυστυχώς που το λέμε δεν ενδιαφέρεται πολλοί κόσμος να διασωθούν αυτά τα σπουδαία τραγούδια. Γιατί έχει χαθεί κόσμος που ήξερε πάρα πολλά τραγούδια και χώρους και διάφορα ήθη και έθιμα. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία χάθηκαν δυστυχώς, και γι' αυτό ευθυνόμαστε όλοι μας που δεν
ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτό το θέμα, να διασώσουμε, και γιατί στην περιοχή μας, δεν ξέρω και στις άλλες περιοχές φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει, αλλά τουλάχιστον στην περιοχή μας έχει πάρα πολλά τραγούδια. Στο χωριό μου, να σου πω, κατέγραψα πάνω από 1000 τραγούδια μόνο στο χωριό μου, να ξέρεις. Ακόμα υπάρχουν τραγούδια, Πέτρο, σε αρκετά χωριά που οι στίχοι να είναι οι ίδιοι, αλλά η μελωδία να είναι διαφορετική και ο χορός να είναι διαφορετικός και ο ρυθμός. Με τους ίδιους στίχους. Σε πολλά χωριά το έχω βρει αυτά. Μέσα στο ίδιο χωριό να αλλάζουν αυτό που λέγαμε πριν. Να αλλάζει η μελωδική του φόρμα και η στίχη και η ρυθμή. Τουλάχιστον υπάρχει εσύ στην περιοχή αυτή και έχουμε έναν. Έχουμε πληροφορίες έτσι και μας δίνεις, και επειδή έχεις μεράκι και επειδή έχεις και πολύ κέφι και καταγράφεις τραγούδια και καταγράφεις και τα έθιμα και καταγράφεις και τους χορούς, και είναι παρήγορο αυτό. Τουλάχιστον από ό,τι έχω δει και εγώ, τα μεταδίδεις με την ίδια ακριβώς αγάπη που τα μεταδίδεις και στους νεότερους, όπως ακριβώς τα παραλαμβάνεις. Ναι. Πέτρο, εμείς τα έχουμε ανάγκη. Δεν μας έχουν τα τραγούδια και οι μελωδίες και οι χοροί μας. Εμείς τα έχουμε ανάγκη. Και εγώ έγινα πλουσιότερος ασχολούμενος με τα δημοτικά μας τραγούδια και ψάχνοντας να βρω περισσότερα. Άρα εγώ κέρδισα. Έτσι. Πιστεύω να αφήνουμε κάτι πίσω μας για να βρίσκουν και οι επόμενες γενιές τη συνέχεια της παράδοσής μας. Σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες αυτές και ευελπιστούμε πως θα σε έχουμε κοντά μας και σε άλλες εκπομπές, για να υπάρχει, γιατί η εκπομπή μας τουλάχιστον να δικαιολογεί και τον τίτλο «Σκοπή του τόπου μας». Θέλουμε να προσεγγίζουμε πάρα πολύ στη γνησιότητα και στο ύφος του κάθε τραγουδιού και του κάθε στίχου, γιατί υπάρχει αυτή η πιστότητα. Πάμε κατευθείαν στην πηγή. Πέτρο, έτσι είναι όπως λες, και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Στη διάθεσή σου πάντα, το ξέρεις αυτό. Άλλωστε, ό,τι έχουμε να το παραδώσουμε, γιατί δεν είναι δικό μας. Μας το δώσανε, πρέπει να το δώσουμε σε όλη την κοινωνία, να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει. Εγώ σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά και πραγματικά χαίρομαι που και εσύ σε αυτό το μετερίζει, δηλαδή του σταθμού εκεί που Σκοπή του τόπου μας παρουσιάζεις. Είναι ένα σημαντικό έργο που κάνεις, γιατί δυστυχώς έχουμε πώς το λένε, βομβαρδιστεί από τους άλλους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς, με ξένες μουσικές, με ό,τι θες. Παράδοση δεν ακούμε πουθενά. Δυστυχώς λυπούμαστε. Ψάχνουμε στο αυτοκίνητό μας, στο ραδιοφωνό, όπου βρισκόμαστε, να ακούσουμε κάτι δημοτικό. Και αν ακούμε κανένα δημοτικό, ακούμε κάποια δημοτικά που δεν είναι δημοτικά και είναι βρώμικα τραγούδια, θα έλεγα. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια όαση, πιστεύω. Και ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, που έχει και άλλες ζώνες με δημοτικά τραγούδια, αλλά και η δική σου κουμπή είναι εξαιρετική και σε ευχαριστούμε, και είναι τιμή για μας που ένας καλός φίλος παρουσιάζει και διακονεί το δημοτικό μας τραγούδι και τα ήθη και έθιμα της φυλής μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Πέτρο, να είσαι καλά πάντα. Thank you.
Η γέννηση του Χριστού ορίστηκε από την Εκκλησία κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπου και αρχίζει η αύξηση των ημερών. Στον καθορισμό της 25ης Δεκεμβρίου ως ημερομηνία εορτασμού συντέλεσαν προφανώς η μεγάλη εθνική εορτή του ανίκητου Θεού Ήλιου, που ήταν διαδεδομένη σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με την έννοια ότι η επιλογή αυτής της ημέρας ως ημέρας γέννησης του Ιησού Χριστού είχε να κάνει με την προσπάθεια αντικατάστασης των παγανιστικών μη χριστιανικών εορτών που τηρούνταν εκείνον τον καιρό. Γι' αυτό και ο εκκλησιαστικός υμνογράφος στο απολυτίκιο της εορτής λέει: «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως». Αυτή την εικόνα του ηλίου της δικαιοσύνης μας διδάσκουν κάθε χρόνο τα κάλαντα των Χριστουγέννων από διάφορες περιοχές του ελληνισμού, ορμόμενα από την υμνογραφία. Το σημαντικότερο γεγονός είναι η χαρά και η αγαλίαση στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό ανοίξετε την πόρτα σας στα κάλαντα να πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σας ευχηθούμε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.